Καλώς τους, καλώς ορίσατε και την πιο γλυκιά καλημέρα την έχουμε κάθε Τετάρτη. Γιατί βεβαίως ο Πάπα Χρήστος είναι μαζί μας και θέλω απευθείας να τον καλωσορίσουμε και να ακούσω αυτή τη γλυκιά καλημέρα. Αυτό θέλω. Καλημέρα. Καλημέρα Κύπρος. Καλώς τον. Καλημέρα Ελπιδάκη, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, τους τηλεθεατές. Και είναι όλο και πιο πολύ στην Κύπρο, όλο και πιο πολύ είναι. Μου έχει γίνει πλέον η γλυκιά συνήθεια της Τετάρτης, Πάπα Χρήστο. Ξέρεις, δεν μπορώ να πω καλημέρα χωρίς εσάς. Και ξέρεις Ελπιδάκη μου, σου το είπα και χτες, το όνομα Ελπιδάκη, πέρα από τη χαρά και την ελπίδα που εκπέμπει, για μας είναι η καλή μας παρέα. Έχουμε μια ελπίδα η οποία τώρα έχει φύγει εδώ από κοντά μας, την Εμεσολόγκη, και την αγαπάμε ιδιαίτερα κτλ. Γι' αυτό το όνομα αυτό έχει πολλά. Πάμε! Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς τι κάνετε? Καταρχάς πείτε μου, είστε καλά? Πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Και έχει πολύ καλό καιρό, λίγη ψυχρούλα, αλλά εντάξει, μυρίζει άνοιξη, καλό μήνα κιόλας. Φεύγει ο χειμώνας, έφυγε ο χειμώνας. Καλή άνοιξη. Πάμε μπροστά. Είναι άνοιξη. Είναι ωραία τα λουλούδια, είναι ωραία τα χρώματα, είναι ωραίες οι μυρωδιές. Μας φτιάχνει ψυχή. Και ξέρεις, αν αυτό το απέξω, το συνδυάζουμε και μέσα μας, τότε η άνοιξη είναι υπέροχη. Ακριβώς αυτό. Δεν ακούω σήμερα Πού είναι τα καναρινάκια μου σήμερα. Εντάξει, ζωντανά είναι. Τρώνε τώρα. τα έχω ταΐσει τώρα και τρώνε. Α, τρώνε, γι' αυτό δεν τα ακούω σήμερα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε πρώτα να δούμε ένα βίντεο, δικό σας βεβαίως, για να κάνουμε μια εισαγωγή για το θέμα που θα μιλήσουμε. Τι λέτε. Για να δούμε τι έκπληξη με έχεις, ναι. Παρακαλώ. Ποιο βίντεο διάλεξες? Σήμερα, 2 Μαρτίου, γιορτάζει ο Παπα-Νικόλας ο Βλανάς. Τι Άγιος ήταν αυτό. Τι μορφή ήταν αυτή, τι υπέροχος απλός παππούλης, τι αγιασμένη ψυχή γεμάτη αγάπη. Ο Παπα-Νικόλας ο Βλανάς λοιπόν άφησε διαδόχους, έτσι γίνεται με τους Αγίους, τον Πάπα Φώτη από τη Μυτιλίνη. Γι' αυτόν θα πούμε σήμερα, γι' αυτόν τον Παπα. Τώρα σήμερα, τι να σας πω, από τη μια μεριά πετάω από τη χαρά μου και από την άλλη τη μεριά ντρέπομαι, γιατί πρέπει να μιλήσω για κάποιον ο οποίος ήταν αετός, όχι άγιος, άγγελος ήταν. Ήταν αυτός για τον οποίον έλεγε ο ίδιος ο καιρό Παΐσιος: «Τι έρχεστε μωρέ εσείς οι Μυτιλινοί εδώ στο Άγιον Όρος και ψάχνετε Αγίους? Εσείς έχετε έναν Άγιο ο οποίος είναι άγγελος». Παπαφώτης λοιπόν, Παπαφώτης ο Λαυριώτης. Γι' αυτόν ακριβώς θέλω να μιλήσουμε σήμερα, Παπαχρήστο μου. Γι' αυτό τον Άγιο άνθρωπο, τον σύγχρονο Άγιο, αυτό τον παππούλη. Με συγκίνησες τώρα που διάλεξες αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι να πω. Ο Παπαφώτης ήταν ένας παππούλης υπέροχος, ένας άνθρωπος που ζούσε ως άγγελος κάτω στη γη. Του χάρισε ο Θεός έναν αιώνα ζωής, 100 χρόνια,
αλλά με τόση αγάπη, τόση απλότητα, τόση ταπείνωση, φτάνει να σου πω τώρα απλά γεγονότα από την καθημερινότητά του. Εδώ είμαστε με τον μερθετή του. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, πότε απεβίωσε ο Παπαφώτης? Απεβίωσε τις 5 Μαρτίου του 2010. Το δηλαδή 10. Αύριο είναι η μνήμη του, ναι, το 10. Γεννήθηκε αρχές του αιώνα, το 13 και έφτασε το 10. Ο 97-98 χρόνια. Ήταν, κοίτα τώρα εδώ φωτογραφία. Αυτή ήταν η ζωή του. Απλότητά του, ξυπόλυτος, χωρίς παπούτσια, χωρίς κάλτσες, χειμώνα, καλοκαίρι, με ένα ράσο, τίποτα άλλο, ούτε μέσα του χωρούσε τίποτα. Να είναι ο άνθρωπος που ευωδίαζε, παιδιά, ευωδίαζε. Συνεχώς αγάπη, να προσφέρει εδώ, να προσφέρει εκεί. Σπούδαζε φοιτητές, σπούδαζε παιδιά από την Μυτιλήνη. Έψαχνε να βρει σε όλη την Ελλάδα ανθρώπους από τον τόπο του, οι οποίοι πέθαναν. Εδώ είναι ο τάφος του, σήμερα, εκεί στον Τρίγωνα στην Μυτιλήνη, που ήταν η ενορία του Άγιος Συντόνιος, που έζησε τη μισή του ζωή εκεί και λειτουργούσε. Και πολλές φορές τον έβλεπαν στη λειτουργία να μην πατάει στο χώμα, να περπατάει στον αέρα. Λέει, διηγείται ο Δεσπότης ο Ιάκωβος ο δεύτερος ένα γεγονός με το πρωτοσύγκελο. Είναι στο χωριό πάνω, ναι. Τον βλέπουν τον Παπαφώτη να περιφέρεται εκεί στο πλωμάρι που το αγαπούσε ιδιαίτερα, 50 χιλιόμετρα από την Μυτιλήνη, και του ζητάνε να τον πάρουν στο αυτοκίνητο και τον πάνε Μυτιλήνη. Πού πας Παπαφώτη? Α, Μυτιλήνη κι εγώ πάω κάτω. Έλα μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, δεν παίρνω στο αυτοκίνητο. Θα έρθω εγώ με τα πόδια. Φτάνουν στη Μητρόπολη, κανένας δεν τους προσπερνάει στον δρόμο με αυτοκίνητο και ο Παπαφώτης είναι εκεί και τους περιμένει. Μια άλλη φορά πηγαίνει στην Ήτρα, σε ένα μοναστηράκι εκεί της Πανταχίας, και το ήθελε να πάει την άλλη μέρα στις Σπέτσες, σε ένα γυναικείο μοναστήρι, γιατί είχε την ακολουθία. Το βράδυ πιάνει τόση δικημία που του λένε οι μοναχές, γέροντα, εδώ θα μείνεις σήμερα. Διότι έχει πολύ τρικυμία, πώς θα πάρει. Δεν θα περάσει κανένα καλά. Δεν πειράζει, παιδάκι. Θα προσπαθήσω εγώ να πάω. Παίρνουν τηλέφωνο την άλλη μέρα οι μοναχές μεταξύ τους και λένε πόσο ευλογία είχα το Παπαφώτη εδώ. Ο Παπαφώτης ήταν στην ακολουθία. Ο Παπαφώτης μοίραζε καραμελίτσες παντού, όπου είχε την κεβάτη στα παιδάκια. Η πλάκα ήταν πια ότι μοίραζε καραμελίτσες και στους μεγάλους. πήγαινε στον δεσπότη στην Μυτιλήνη και του έλεγε πάρε και εσύ καλό παιδάκι μια καραμέλα. Και μια φορά που δεν είχε καραμέλες, του είχαν σωθεί, λέει βρε παιδιά, καραμέλες. Και του λέει τον δεσπότη πάρε 5 δραχμές να πάω να αγοράσεις καραμέλες. Ένας σύγχρονος Άγιος, ένας άνθρωπος με τεράστια αγκαλιά για όλους. Ένα τραβηγμένο γεγονός. Τον βλέπουν μια μέρα πάνω στη φαγάνα από ένα φορτωτή, όπως έχει μπροστά ο φορτωτής στη φαγάνα, να είναι εξαπλωμένος αγκαλιά με μια προβατίνα. Ναι. Πέρασε μέσα τη λίγη με την προβατίνα, γελούσαν όλοι, το κοροϊδεύαν όλοι, το πειράζαν όλοι. Κάποια στιγμή μαθαίνουν, αυτός δεν έλεγε τίποτα, καλιά και φιλούσε την προβατίνα. Κάποια στιγμή μαθαίνουν ότι αυτή την προβατίνα την πήρε και την πήγε σε μια οικογένεια πολύτεκνη για να έχουν, λέει, γάλα τα παιδιά της. Για να έχουν γάλα τα παιδιά της. Τόση έννοια, τόση αγάπη, τόση καλοσύνη μέσα. Δεν υπήρχε, λέει, κανένας στον τόπο εκείνο που να μην είχε πάρει λεφτά από τον Παπαφώτη. Όχι, δεν είχε τίποτα, δεν είχε δεκάρα πάνω. Ό,τι έπαιρνε και το πιστό του ως παπάς και τα λοιπά, τα μοίραζε στον τόπο. Όταν ήταν καλόγερος στο Άγιον Όρος το 1940-41, γίνεται στο μοναστήρι εκεί της Λάβρας, εκεί ήταν μοναχός, γίνεται μία μάχη με τον στρατό και τους Γερμανούς. Βλέπει από το παράθυρο αυτός ότι τραυματίζεται ένας λεβέντης, ένας νεάτος. Ναι. Έξω από το μοναστήρι κοντά. Γέννη και ας έπεφταν τις σφαίρες.
και παίρνει αγκαλιά το παλικάρι αυτό και ήταν ο πιο κοντούλης άνθρωπος. Ήταν, παίρνει και τις φωτογραφίες. Το παίρνει μέσα, τον περιποιείται, τον κρατάει μέρες εκεί, τον κάνει καλά, φεύγει ο στρατιώτης. Και γύρισε, λέει, μετά από 30 χρόνια και στα Ξεοφρίντς, έτσι τον πήγανε να βρει τον Παπαφώτη, και τον βρήκε και ο Παπαφώτης χοροπήδαγε και μαζί του τόσο πολύ τον είχε αγαπήσει. Του έκανε το τραπέζι, τον φιλοξένησε, τον κράτησε λίγες μέρες στο σπίτι του και ο Γερμανός έφυγε κατασυγκινημένο διότι βρήκε αυτό τον οποίο τον έσωσε. Κάποια άλλη φορά ακούσανε σε μια εκκλησία Παναγία μέσα στη Μυτιλίνη και δεν μπορούσε και την εποχή που αυτά ήταν και πιο παραζωήφια και βλέπει ο Δεσπότης μέσα στη Θεία Κοινωνία ένα σκορπιό. Όπα, λέει, πρέπει να τον βγάλουμε. Και με προσοχή, με τη λαβίδα, έβγαλε το σκορπιό. Και ήταν έτοιμος να πετάξει μέσα εκεί στο πονευτήρι που πετάμε τα Άγια εμείς. Τον αρπάζει ο Παπαφώτης, λέει, αυτός βάφτηκε στο αίμα του Χριστού και τον κατάπιε. Λέει ο Δεσπότης, αυτός ή πολύ παλαπός είναι ή πολύ άγιος. Ο Παπαφώτης ήταν, άγιο που ήταν και παλαπός και άγιος. Και σήμερα κάνει τόσα πολλά θαύματα που έχει τρελάνει τον κόσμο και θα είναι σίγουρα ένας από τους επόμενους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Παπαχρήστο μου, αν πιστεύετε ότι θα είναι ένας από τους επόμενους Αγίους. Θα είναι, όχι σίγουρα, θα είναι σιγουρότατα. Και αυτός και ο Παπα Ευμένης ο Σαριδάκης, θα πούμε άλλη φορά για τη ζωή του Παπα Ευμένη, ο οποίος ζούσε με τους λεπρούς και περιποιούνταν τους λεπρούς, μια απάντηση στην εποχή μας σήμερα με τις κολλητικές αρρώστιες. Και αυτός και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ήταν άνθρωποι οι οποίοι πονούσαν τον συνάδελφο. Όχι πονούσανε, δεν πονούσανε απλά. Πρόσφεραν τον εαυτό τους όλο στον συνάδελφο. Έτσι. Αυτό σημαίνει αγάπη, καρδούλα μου. Να προσφέρεις ή κάτι, λίγο, να προσφέρεις τα πάντα στον συνάδελφο. Αυτό είναι αγάπη. Και αυτοί οι Άγιοι, όχι μας Άγιοι, αυτή είναι την αγάπη την είχαν. Και την είχαν ολόκληρη. Και την είχαν μόνιμη. Και την είχαν παντοτινή. Αυτός κυκλοφορούσε τις υπόλοιπες με ένα ράψο και δεκάδες άνθρωποι βοηθιότανε από αυτόν. Κάθε φορά που σας ακούω, Παπαχρήστο μου, κάθε φορά που σας ακούω, έχω μία συγκίνηση. Δεν ξέρω, είναι αυτή η ωραία συγκίνηση όμως. Μου προκαλείται, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, μια ωραία συγκίνηση, μια χαρά. Τόση αγάπη που εκλαμβάνουμε από εσάς. Και νομίζω ότι εκλαμβάνει και οι τηλεθεατές. Είναι γιατί αγάπησα πολύ την Κύπρο. Είναι γιατί αγάπησα πάρα πολύ την Κύπρο. Και η Κύπρο σας έχει αγαπήσει. Δεν φαντάζεστε τηλεφωνήματα που παίρνουμε από τηλεθεατές, τα μηνύματα που μας στέλνουν. Και να πω ότι είστε δίπλα τους. Δηλαδή, μας είπατε να δώσουμε το τηλέφωνό σας, το δώσαμε και στον αέρα και σας παίρνουν και όποιος σας πάρει τηλέφωνο, εσείς το απαντάτε. Να το ξαναπούμε ακόμη μια φορά σήμερα. 697-208-4377. Αυτό. Εδώ έτσι μπορεί να είναι όλοι φίλοι, να είμαστε μια καλή οικογένεια, μια παρέα. Αλλά εμείς δεν είμαστε σοβαροί παρέα. Εμείς είμαστε τρελή παρέα. Τρελή, έτσι, καλέ. Τρελή. Αυτή την τρέλα αυτό, θέλουμε. Γι' αυτό, Ελπιδάκη μου, αγαπήσαμε και τους τρελούς. Γι' αυτό αγαπάμε και τους τρελούς Αγίους. Δεν αγαπάμε τους σοβαρούς Αγίους. Παπούτης, ο πιο τρελός Άγιος. Παπαχρήστο μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και για τη σημερινή μας συνομιλία. Την επόμενη Τετάρτη βεβαίως το έχουμε πλέον καθιερώσει, θα είμαστε και πάλι μαζί. Ξέρετε, Να πω και το θέμα. Της επόμενης Τετάρτης. Ναι. Βεβαίως. Θα ήθελα ό,τι θέλετε. Την επόμενη Τετάρτη
Θα ήθελα να κάνουμε το θέμα για τους χωρισμούς των ανθρώπων. Τι σημαίνει χωρίζω, γιατί χωρίζω. Και όταν χωρίζουμε πόσο πονάει. Και όταν πονάει, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα θέμα που πονάει πολύ την κοινωνία. Πονάει πολλές δουλειές. Όλους μας πόνισε κάποια στιγμή. Όλοι χάσαμε ανθρώπους. Ακριβώς, ακριβώς. Είτε χάσαμε γιατί λίγο απεβίωσαν, είτε χάσαμε γιατί απλά χώρισαν οι δρόμοι μας. Που γιατί αυτό χάσονταν πλάτους. Χάσονταν πλάτους. τώρα να πω ελπίδα και ναι, να πω ότι αυτή την Κυριακή στον τρίγωνα το χορτιδάκι που λειτουργούσε στον Άγιο Αντώνιο ο Παπαδημήτρης, ο καλός φίλος του το Παπαφώτη, θα κάνει το μνημόσυνό του. Μπορεί να είναι και το τελευταίο στη Μυτιλίνη το πρωί της Κυριακής στη λειτουργία, θα κάνει το μνημόσυνο και είναι νομίζω μια ευκαιρία σε όσους είναι εκεί. Ήθελα και εγώ να πάω πάρα πολύ και πονάω που δεν πάω. Είχα βγάλει ήδη στήρι, αλλά εδώ τώρα Θεσσαλονίκη λέει κατακόκκινη στον κορονοϊό. Δυστυχώς δεν προσέχουμε μάλλον πολύ. Ναι. Αυτό είναι και γιατί θα έχετε ένα γενικό τώρα lockdown. Ένα γενικό καθολικό εγκλεισμό και πάλι μέσα στο σπίτι. Μας το λες και εσύ, αυτό βλέπω να έρχεται. Παπά μου, τι να κάνουμε. Ναι, κάποιοι δεν προσέχουν προφανώς. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Μακάρι. Προσοχή και προσευχούλα. Αυτό. Τα ακούω! Τα ακούω τα καναρινάκια τώρα, τα ακούω, πάντερ μου. Ναι. Τα ακούω, τώρα φάγανε. Φάγανε, ήπιανε, εντάξει, είναι καλά. Είναι καλά. Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε. Φιλούθια Κύπρος. Φιλούθια. Την αγάπη μας. Να είστε καλά όλοι. Αχ, αυτή την Τετάρτη που κάθε φορά ανυπομονώ να έρθει για να ακούσω αυτή τη γλυκιά καλημέρα, αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς ανυπομονείτε για την Τετάρτη. Και